Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλημέρα. Καλά είμαι. Καλά. Είσαι καλά? Ήσουν εκεί εχθές στο Ναι, debate. Από το πρωί λέω. Από την αρχή καλά, μέχρι το από το πρωί τέλος. ήσουν εδώ, είναι Ναι, αλήθεια. από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωραία, δεν ήτανε? Ναι, εντάξει. Είχε ενδιαφέρον. Θα έλεγα πως βοήθησε λίγο, αν θέλεις, ήταν και πιο ορεξάτη και ήδη υποψήφι το ήταν γεγονός πιο ότι ζωντανό το δεύτερο ήταν πιο ζωντανό, debate. Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν πιο ζωντανό το δεύτερο debate. Σε αυτό συνέδεινε και το γεγονός ότι ξεκίνησε στις 9 και 4 η διαδικασία ήταν και πιο όχι στις 10 και 30. Ήταν πιο φρέσκι. Όχι ότι πάλι δεν τελειώσαμε αργά. Μεσάνυχτα πάλι. Καλά, ναι, δεν υπάρχει. Ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Όμως αυτό συνέβη και αλλαγή της ώρας. Τώρα όμως δεν ξέρω, περιμένω και με ενδιαφέρον να δω τα αποτελέσματα των τηλεμετρήσεων. Τα έχω δω. Γι' αυτό για γέρινες θα πάω στο κινητό μου. Λοιπόν, περίμενε να σου πω αυτό λίγο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπήρχε ήδη ανταπόκριση του κόσμου, γιατί η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά ήταν εντυπωσιακά καλά τα πρώτα, εντυπωσιακά θετικά ως προς την ανταπόκριση του κόσμου να δει τον debate. Δεν ξέρω κατά πόσο το Μουντιάλ χθες επηρέασε. Νίκησε λίγο το Μουντιάλ. Κατά πόσο χθες επηρέασε το Μουντιάλ. Ήταν και κρίσιμοι αγώνες. 11 παρά 4. Παίζονταν προκρίσεις, έμειναν έξω οι Γερμανοί. Εντάξει, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Μουντιάλ, παιδιά. Μιλούμε για νέα δεδομένα. Με λίγη απόκληση, επειδή εντάξει, ήταν και διακαναλικό, αντιλαμβάνεστε ότι μοιράζεται η πίτσα όπως και να έχει. Το Μουντιάλ νίκησε πάντως. Ήταν κρίσιμο αγώνα. Το timing λοιπόν ίσως να μην ήταν και το καλύτερο. Αγαπητοί μου υποψήφοι, βασική υποψήφοι. Απλώς θα το έχετε υπόψη σας ότι παίζανε και αλλού μπάλα. Το επόμενο debate δεν θα έχει Μουντιάλ. Θα είναι στις 11 Ιανουαρίου, άρα μιλάμε για το 2023. Πλέον. Γιώργο μου, κράτησα αρκετά πράγματα. Okay. Την διαμαρτυρία τη χθεσινή που έγινε, συγγνώμη, πριν να ξεκινήσει, ναι. Επειδή ήσουν εκεί, ναι. Είδες και τον παλμό των διαμαρτυρόμενων και στους τρεις υποψήφιους, αλλά και το πώς μίλησαν οι τρεις βασικοί υποψήφοι στο συγκεντρωμένο πλήθος που ήταν εκεί. Θέλεις να μας πεις πώς το εισέπραξες εσύ? Ωραία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Οι διαδηλωτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατόχια αξιογράφων που εδώ και 10 χρόνια παλεύουν για να πάρουν ένα μέρος των χαμένων τους λεφτών μετά το 13 πίσω, περίμεναν, συγκεντρώθηκαν αρκετοί, θα έλεγα, κάποιες δεκάδες. Στην αρχή δεν ήταν πολύ, όμως όσο πλησιάζει η ώρα τις άφηξες των υποψηφίων μαζεύτηκαν και αυτοί. Θα πρέπει να πω πως και οι τρεις υποψήφοι κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και τους προσέγγισαν με τα πόδια για να μιλήσουν μαζί τους. Πρώτος ήταν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος καταλήγοντας τους είπε και οι τρεις τους βρήκαν δίκαιο στο γεγονός ότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουν χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ήταν λίγο διαφοροποιημένος ο κύριος Μαυρογιάννης στην τοποθέτησή του από τους δύο. Ο κύριος Μαυρογιάννης είπε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Όμως στο τέλος τους είπε ότι δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή μαγικές προτάσεις. Δεν θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας και δεν ήρθα εγώ εδώ για να εφαρπάσω τις ψήφους σας και να σας πω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα είπε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ευχαρίστως να βρούμε τις προτάσεις εκείνες και τις λύσεις εκείνες που θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε στους διαδηλωτές ότι βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τις συντονιστικές τους ομάδες, ναι, ναι. Και ότι περιμένει, θα ήθελε από τον καθένα από αυτούς να προβούν σε αιτήσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης, ούτως ώστε να δουν ποιο είναι το ακριβές ποσό, μπράβο, το οποίο χρειάζεται για να μπορέσει τέλος πάντων το κράτος να βοηθήσει όσο γίνεται αυτούς τους ανθρώπους. Ενώ ο Αβέρο Φινοφίτου, ο οποίος, όπως ήταν φυσιολογικό, δέχθηκε και την περισσότερη κριτική από τους διαδηλωτές ως κυβερνών κόμμα, είπε ότι επανέλαβε αυτά τα οποία λέει και δημόσια, ότι με μια ισχυρή οικονομία θα μπορέσει ίσως να βρεθεί και κάποια λύση σε αυτό το δύσκολο και περίπλοκο πρόβλημα. Υπενθύμησε και κάποιες αποφάσεις που είναι υπέρ των διαδηλωτών. Ωστόσο, δεν είναι ένα εύκολο, η αλήθεια είναι ζήτημα. Χειροκρότημα, Κατερίνα. Είχαμε χειροκρότημα χθες. Σε ποιον άκουσα χειροκρότημα? Είχαμε ένα χειροκρότημα προς τον κύριο Χριστοδουλίδη από κάποιους από τους διαδηλωτές. Δεν θυμόμουν. Προς τον κύριο Χριστοδουλίδη, προς το τέλος, όταν ολοκλήρωσα, γιατί έπρεπε και να ξεκινήσει το debate. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος για οποιασδήποτε περαιτέρω διαβουλεύσεις. Έτσι λοιπόν και οι τρεις είχαν υποδοχής, θα λέγαμε, όχι και τις πιο θερμείς από τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι στην τελική
Αξιοπρεπέστατη όμως η κύριε, ενώ ο κόσμος δεν, για όνομα του Θεού, ήταν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Δεν είχαμε παραλυπόμενα ούτε οποιαδήποτε παρατράγουδα. Θα πρέπει να σας πω πως υπήρχε και έντονη αστυνομική παρουσία, γύρω στα 15 περιπολικά και γύρω στους 50 αστυνομικούς στις εγκαταστάσεις του ΩΜΕΓΑ, οι οποίοι ευτυχώς δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε το debate, μετά από κάποια λεπτά αποχώρησαν και οι διαδηλωτές, χωρίς να έχουμε οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται ο καθένας την αγανάκτηση και την απόγνωση του. Για όνομα του Θεού, 10 χρόνια είναι αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Και είναι όντως ένα θέμα το οποίο είναι περίπλοκο και δύσκολο. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν κάποιοι από αυτούς ό,τι είχαν εν μία νυχτή. Περιουσία έχασαν. Έχασαν τα πάντα και έχουν περάσει 10 χρόνια. Και αυτό, αν θέλεις, είναι δεδομένο ότι μεγαλώνει και την οργή του κόσμου. Γιώργο, ναι. Πάμε λίγο στο εσωτερικό, πάμε στο εσωτερικό του ΩΜΕΓΑ. Λοιπόν. Γιατί χθες, άλλη παρατήρηση που έκανα χθες ήταν η Εμιλία Γκενεβέζου να προσπαθεί να λέει και να ξαναλέει τους όρους του debate και της διαδικασίας. Ναι. Λίγο οι υποψήφοι λίγο που χαλάρωσαν, λίγο ναι, που... Ναι, ήταν λίγο πιο χαλαρό από την τέλος πάντων, να σου απαντήσω κι εγώ, όχι να σου απαντήσω κι εγώ. Αυτό όμως, σε ένα debate, αν θέλουμε να λέμε ότι κάνουμε debate κτλ, πρέπει ήδη οι υποψήφοι να τηρούν τους κανόνες. Η Εμιλία χρειάστηκε 2-3 φορές, θα τους πει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη μου κάνετε και εμένα τη ζωή μου δύσκολη. Εντάξει, ήταν μια ζωντανή όμως συζήτηση από την άλλη. Ήταν, και το με τις παρεμβάσεις που γίνονταν από τον ένα προς τον άλλο. Τι κρατάς? Λοιπόν, κρατάω τη μεγάλη εικόνα, ότι ήταν και οι τρεις πιο μελετημένοι από κάθε άλλη φορά. Αυτό είναι και λογικό, γιατί έχουν περάσει μήνες προεκλογικής εκστρατείας, οι θέσεις είναι καταδεδειμένες, περιμένουν πάνω κάτω τι θα ερωτηθούν και από τους συναδέλφους και από τους ίδιους τους υποψηφίους τους. Τη μεγάλη προσπάθεια του Ανδρέα Μαυρογιάννη, πολύ πιο έντονη από την πρώτη φορά, να μην εξελιχθεί σε ένα καυγά δύο συναγερμικών το debate. Την πρώτη φορά... Ένιωσε ρηγμένος πάντως χθες και το είπε. Νιώθω ρηγμένος, λέει. Σας παρακαλώ, δεν είναι κουβέντα αυτή. Το είπε νωρίς ακριβώς για να κοπεί αυτή η τάση, αυτή η εικόνα η μεγάλη. Γιατί έγινε και συζήτηση και στο προηγούμενο debate, ότι βγήκε ένας καυγάς δύο ανθρώπων που. Στη μία μισή ώρα το είπε εντωμεταξύ, γιατί είναι το κομμάτι που. Η αλήθεια όμως ότι άργησε να μπει και το, άργησε, να ξεκινήσει ο καυγάς. Όντως, η μισή ώρα, 45 λεπτά, πήγε στην παρουσίαση διαθέσεων για διάφορα θέματα, όπως το θέμα των φυλακών, όπου και τρεις είπαν ότι σίγουρα πρέπει να εφαρμόζονται νόμοι στις φυλακές κτλ. Από εκεί και πέρα, είχαμε κάποια σημεία τριβής, είχαμε κάποιες εντάσεις σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, τις μυστικές συμφωνίες που υπήρχαν δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να μοιράζει τις επιστολές του και τις αλληλογραφία με τα κόμματα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμιά μυστική συμφωνία και να λέει ότι ο Αβέροφ του, όταν ξεκίνησε τις δικές του διαβουλεύσεις με τον Νίκο, η μοναδική του συμφωνία ήταν ο διαμοιρασμός της εξουσίας 50-50. Έδωσε και τις επιστολές. Η Εμιλία την είδα τρεις φορές να σηκώνεται και να κάθεται με τις επιστολές. Έκανε και την αλληλογραφία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ελάτε πάρτε και αυτό. Ύστερα από δύο λεπτά, ελάτε πάρτε και το άλλο. Ναι, και αναφέρθηκε στην Εμιλία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ερώτησή της για την επόμενη μέρα που θα τους βρει. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι αν δεν εκλεγεί, θα είναι στον ιδιωτικό τομέα. Βέροφ Νοβί του ότι το κόμμα θα πάει σε μια εκλογική διαδικασία και να δούμε πού θα πάει. Και ο κύριος Μαυρογιάννης είχε πολλά πράγματα. Είπε, ναι, πάρα πολλά να δει. Έγινε επίσης μια μεγάλη συζήτηση ξανά για το σημείωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι υπήρχε Plan B και ότι τέλος πάντων ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν συνένεσε στην πρόταση του Προέδρου να αποφευχθεί αυτή η εσωκομματική κρίση. Στην κυβέρνηση αχταρμά, όπως αρέσκεται να λέει ο Αβέροφ Νεοφύτου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να επαναλαμβάνει ότι θα έχει και συναγερμικούς. Και το είπε δεδομένο ότι έχει στο μυαλό του το προφίλ των ανθρώπων που θα είναι η νέα κυβέρνηση. Τον Αβέροφ Νεοφύτου αποκαλύπτει πως ο Υπουργός Οικονομικών του θα είναι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και εγώ κρατώ και την δήλωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη ότι αν δεν εκλεγεί στον δεύτερο γύρο δεν θα πει στους ψηφοφόρους που τον στήριξαν πού να πάνε. Υπήρξαν βέβαια και οι γνωστές αναφορές για το Κραμ Μοντανά και τα όσα έγιναν εκεί. Σε γενικές γραμμές αυτά ήταν τα σημεία τριβής σε μια ζωντανή συζήτηση. Ήταν. Που ήταν, Γιώργο, ξέρεις ότι είμαστε μια πολύ ζωντανή συζήτηση, που όπως είπα και πριν βοηθήθηκε από την ώρα, δεν βοηθήθηκε βέβαια σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση, όπως βλέπουμε και από τα νούμερα από τους Δεν ήταν αποκαρδιωτικά, να πούμε, τα νούμερα. Είναι πολύ καλά τα νούμερα για debate σε σχέση με το να έχει απέναντί σου, ρε παιδί, Μουντιάλ. Δύο αγώνες που κρίνεται η πρόκριση. Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι κάθε μέρα που γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε και ξέρουν και ο κόσμος ότι θα έχει και επόμενη φορά. Έχουμε πει και στο χθεσινό βραδινό μας ρεπορτάζ ότι ο Δεκέμβριος είναι πλούσιος σε γεγονότα. Ναι, ναι.
Έχουμε τις αρχιεπισκοπικές εκλογές στις 18 του μήνα και βεβαίως ακολουθεί και η κρίσιμη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Ένας μήνας γιορτών όπου ο κόσμος τρέχει. Ο κόσμος έχει πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για το Μουντιάλ που συμβαίνει κάθε 4 χρόνια και έτυχε φέτος να είναι αυτά. Είναι ένας μήνας ο οποίος ξέρουν υποψήφιοι ότι η προσοχή του κόσμου θα είναι και αλλού. Στρέφεται και αλλού. Και γι' αυτό εντείνουν τις προσπάθειές τους. Θα δούμε μια έντονη δραστηριότητα και τις επόμενες μέρες. Όμως σε μεγάλο βαθμό η αλήθεια είναι, Κατερίνα μου, ότι το πράγμα έχει πάρει μια ροή. Μειώνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων. Mm-hmm. Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε πάνω κάτω τα ίδια νούμερα, τα ίδια ποσοστά. Επομένως τα πράγματα έχουν πάρει ένα δρόμο. Ενδεχομένως να αλλάξουν αν προκύψει κάτι μεγάλο, ένα σημαντικό γεγονός, μια έκπληξη στους εναπομείναντες 2 μήνες που αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να προβλέψω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο debate πότε θα έχουμε, μου είπες 11 Γενάρη. Ναι, το 23. Μάλιστα, το 23. Τι ωραία που περνάει ο καιρός. Ευχαριστώ, συνάδελφε μου, να είσαι καλά. Καλά. Θα τα πούμε και μετά στο γραφείο.